Υπάρχει πολύ κρίτη στο λόγο μου και στο γράψιμό μου. Στο πρώτο βιβλίο δικαιολογημένα. Εδώ όμως ξεκινώ, Αγγέλα, από την κρίση της ενωμένης αριστεράς στο Ηράκλειο. Δηλαδή από ένα καυγά του Μίκη με τον Χαρίλαο, τον οποίον κατέγραψε η μνήμη μου 23χρονο, αλλά και του Γιώργου Λαγουβάρδου. Και πολλοί άλλοι το θυμούνται αυτό το καυγά το φοβερό του Μίκη με τον Χαρίλαο. Ο Μίμης Ανδρουλάκης, που σε κάθε στιγμή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αφηγείται μυστικές συναντήσεις, συνεργασίες και διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της πολιτικής ζωής της χώρας μας. Από την αφήγησή του δεν θα μπορούσαν να λείπουν λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής των πολιτικών προσώπων. Φαίνεται λοιπόν για το βιβλίο αυτό, που είναι ένα βιβλίο για τη μεταπολίτευση, ότι ο Μίμης Ανδρουλάκης είναι μία από τις ενοχλητικές φωνές της μεταπολιτευτικής μας συνείδησης. Αυτό θα έλεγα ότι γίνεται ακόμα πιο ενοχλητικό, διότι δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τη μεταπολίτευση. Το βιβλίο «Κάτω από τις τάχτες» περιλαμβάνει προσωπογραφίες, σκηνές, δράματα και ευτράπελα της μεταπολίτευσης. Ο Μίμης Ανδρουλάκης αφηγεί τα μυστικά του 1989, μιλά για τις περιπέτειες της αριστεράς σε Ελλάδα και Ευρώπη, για τον Ανδρέα Παπανδρέου και για την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Ένας άνθρωπος αυτόφωτος, πάντα αυτόνομος και δημιουργικός, βαθιά στοχαστικός και πάντα ευρηματικός, χαρισματικός και ταλαντούχος, ετοιμόλογος σε τόσο μεγάλο βαθμό που θα τολμούσα να προσθέσω 4 λέξεις στον τίτλο του βιβλίου. Κάτω από τις τάχτες που κρύβονται χιλιάδες πίθες. Για το νέο βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη μίλησαν η Αγγέλα Καστρινάκη, καθηγήτρια νεοελληνικής φιλολογίας, ο Γιώργος Νικολακάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Στέλιος Τσαγκαράκης, διδάκτορ πολιτικής επιστήμης του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας.